Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια από πέρσι το Φεβρουάριο με τα παιδιά. Μόνο εμείς ξέρουμε κάθε εβδομάδα πώς βγαίνει η εβδομάδα, πώς βγαίνει το Σάββατο. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, πολλές ελλείψεις σημαντικές. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δίνουν τον εαυτό τους, όλα τα παιδιά και όλους τους χρειαζόμαστε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Στα παιδιά που είναι στη διοίκηση, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, μια ομάδα παρών μέλλον. Δεν ξέρω αν χωράει δύο καρπούς, είναι μια μασχάλη, όπως λέμε. Μιας και η ομάδα σου πάει και για το πρωτάθλημα. Ναι, είμαστε κοντά στο πρωτάθλημα, είμαστε ένα βαθμό πίσω από την Επικαλυθέα. Εντάξει, θα το παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Παιχνίδι-παιχνίδι βλέπουμε τι ελλείψεις έχουμε. Όλα τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ, έχουμε πολλά προβλήματα. Εντάξει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να έχουμε και λίγο τύχη που χρειάζεται. Τώρα το κύπελλο όντως ήταν ένας στόχος που μας ευνόησε η κλήρωση. Φτάσαμε μέχρι εδώ, πιστεύω να τα καταφέρουμε στο τέλος και να πάρουμε αυτό που μας έλειπε. Παλιά οι παράγοντες είχαν μεγάλη στήριξη από το χωριό. Αυτά τα χρόνια τα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη στήριξη. Καλό είναι να πλησιάσουν όλη την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον, είχε παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μεγάλο μέλλον. Πρέπει όλα τα παιδιά να πλησιάσουν την ομάδα, όλοι οι άνθρωποι. Πιστεύω είναι ένα δύσκολο παιχνίδι ή με τη Βουγατζικό ή με την Καστοριά, όποιος πάει στον επόμενο τελικό. Θα το παλέψουμε, θέλουμε ένα κύπελο, γιατί η ομάδα δεν έχει πάρει κύπελο και πιστεύω θα το παλέψουμε για την νίκη. Μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές και να πάρουμε ένα κύπελο στο χωριό μας. Ο φίλαθλος του κόσμου στηρίζει την Πολυκάρπη, θέλει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στο χωριό. Πιστεύω με τη βοήθεια του κόσμου και της ομάδας θα πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Το κλίμα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλό, είμαστε όλοι μια οικογένεια και η διοίκηση και η ομάδα και αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο πράγμα για να πρωταγωνιστήσουμε και στα δύο και να τα σηκώσουμε και στα δύο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταφέραμε και το κερδίσαμε. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, πάμε τελικό, δυνατά, μια οικογένεια, μια γροθιά όπως είμαστε πάντα. Και πιστεύω ότι θα το κατακτήσουμε. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι είναι δικό μας. Ήρθε ένας στόχος, μιας και δεν το έχει καταφέρει ποτέ ο Ηρακλής παρελθόν. Αλλά δεν ξέρω αν και βέβαια η ομάδα του Ηρακλή είναι και στο πρωτάθλημα. Πάμε και για τον double. Φυσικά, στόχος μας από την αρχή ήταν και τα δύο, και το double. Είμαστε πολύ κοντά στο κύπελο, το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα, μόνο νίκες και όλα δικά μας. Πριν δύο χρόνια ήμασταν πάλι στον τελικό, ναι. Εντάξει, δεν καταφέραμε να το πάρουμε τότε το παιχνίδι, πιστεύω πως θα το πάρουμε αυτή τη φορά. Πάμε για να κερδίσουμε εννοείται. Εντάξει, θα τύχουν και εμφανίσεις σαν τις σημερινές, δηλαδή η ομάδα μπορεί να μην τραβήξει όσο άλλες φορές, αλλά έτσι είναι τα παιχνίδια. Κοιτάζουμε παρακάτω, πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Ως ποδοσφαιριστής έχεις σηκώσει κύπελο και πρωτάθλημα με άλλη ομάδα? Ναι, πέρυσι σηκώσαμε με την Καστοριά. Εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία. Βγήκε η ομάδα, περάσαμε καλά. Εντάξει, φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χορτάσει. Θέλω και φέτος να τα σηκώσω και τα δύο. Και πρωτάθλημα και κύπελο. Και τον αντίπαλο, μπορεί να είναι το Βουγατζικό ή η Καστοριά, να δούμε τις εξέλιξεις. Ναι, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αλλά εντάξει, ο τελικός είναι τελικός. Το μάτς είναι, πιστεύω, μοιρασμένο, όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Θα το δούμε στην πορεία. Η ομάδα μας πάει και για το πρωτάθλημα. Είναι βαρύ το φορτίο, πολλές ευθύνες και αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα προβλήματα που έρχονται. Εντάξει, σίγουρα έχουμε και τα δύο μάτς και τους δύο στόχους. Θέλουμε και τα δύο. Κάθε μάτς είναι τελικός για μας. Θα πάμε να τα δώσουμε όλα, θα προπονηθούμε σωστά και θα φτάσουμε στους στόχους, πιστεύω. Νικόδημος Γκόνος, η ομάδα του Ηρακλής Πολυκάρπης για τρίτη φορά σε τελικό κυπέλλο, αλλά δεν το έχει σηκώσει ποτέ. Ήταν ένας από τους αρχικούς στόχους του Ηρακλή. Ναι, όπως και το πρωτάθλημα είναι ο στόχος της ομάδας. Εντάξει, διαφορετικές χρονιές, διαφορετικό υλικό. Φέτος πιστεύω ότι εντάξει, μαζί με την Καλυθέα είμαστε οι καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στην ομάδα μου και στον προπονητή και στη διοίκηση. Και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και στους δύο στόχους. Ποιο είναι το μυστικό της παιδιάς του Ηρακλή φέτος, έτσι να έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο, η οικογένεια, έτσι.
Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μυστικό της επιτυχίας, θα έλεγα ότι από το ποδητήρα μέσα βγαίνω γιατί είμαστε μια παρέα και πιστεύω ότι στο γήπεδο φαίνεται ότι κανείς δεν παίζει για τον εαυτό του και ο ένας παίζει για να καλύπτει τον επόμενο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι όχι το μυστικό της επιτυχίας, το όπλο που πρέπει να έχει μια ομάδα όταν πηγαίνει για να πάρει ένα πρωτάθλημα ή όταν έχει ένα στόχο. Η σημερινή νίκη τη θέλετε πάρα πολύ, ήταν κόντρα στη Δόξα Πολυκήπων, αλλά ήταν όχι καλή εμφάνιση. Τι έφτιαξε σήμερα? Εντάξει, ερχόμαστε και από ένα δύσκολο παιχνίδι με την Αστραπή. Έτσι, ένα ντέρμπι ήταν. Το ντέρμπι δεν υπάρχει καλύτερο ενό του άλλου. Κρίνονται σε λεπτομέρειες τα πράγματα. Έτσι και σήμερα ήταν ένα μάτσο. Ήμασταν ήδη παίχτες από το Σάββατο. Έχουμε και δύο μεταγραφές. Δηλαδή πρέπει να μπουν και αυτοί να προσαρμοστούν στην ομάδα. Και όταν είσαι μια υποδιέστερη ομάδα και παίζει μια καλύτερη σε ένα μάτς, τότε πάντα όλοι δίνουν το 100%. Αλλά εμείς, εντάξει, αυτό είναι το καλό. Ότι και σε μια όχι τόσο πιστική εμφάνιση δείξαμε την ανωτερότητά μας και ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ πέρα.